Είναι τιμή και χαρά να εκπροσωπώ ένα όμιλο ο οποίος συμβάλλει τα μέγιστα, πιστεύω, στην τοπική κοινωνία αλλά και παραπέρα με τις αποθήκες του στα 12 άτομα και στην Αθήνα. Για τη σημαντική συμβολή στη δύσκολη αποστολή που ονομάζεται πανδημία, βραβεύτηκε ο ΣΥΦΑΚ από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στο πλαίσιο της εκδήλωσης SARS-CoV-2, προκλήσεις και διδάγματα. Όπως επισήμανε κατά τη διάρκεια της βράβευσης ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, Δημήτρης Αλιμπέρτης, αν κάτι μας δίδαξε αυτή η πανδημία, είναι η ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα σε όσους απαρτίζουν το υγειονομικό κομμάτι της χώρας. Για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό από όλα, ότι αναγεννήθηκαν τα πάντα στη χώρα εξαιτίας αυτής της πανδημίας και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή του ΣΥΦΑΚ στην διαδρομή του εμβολιασμού. Είχε αναλάβει την φύλαξη και τη διανομή των εμβολίων και πιστεύουμε ότι η διατήρησή τους μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα, η σωστή διανομή και ο σωστός τρόπος διαχείρισής τους εξασφάλισε το σωστό εμβολιασμό σε όλους εμάς που χρησιμοποιήσαμε αυτό το όπλο ενάντια στην πανδημία. Στην πολυεπίπεδη δράση του συνεταιρισμού αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΦΑΚ, Γενετζάκης Απόστολος, επισημένοντας πως μέσα από το σπουδαίο έργο του ομίλου, κύριο μέλημα αποτελεί η ανακούφιση του πόνου του κριτικού πολίτη. Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, έχουμε έρθει κοντά στην κοινωνία, κοντά στον πολίτη και με το να βγάλουμε το συνέδριό μας στην Πλατεία Ελευθερίας παλιότερα με την ενημέρωση στους Ηρακλειώτες πολίτες, αλλά και με άλλες πολυεπίπεδες δράσεις σε όλη την Κρήτη. Με τιμητική διάκριση βραβεύτηκαν και πρόσωπα κλειδιά που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη δοκιμασία της πανδημίας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν τις κλινικές και τις μονάδες COVID, τις κινητές μονάδες ΕΟΔΗ, η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και οι νοσηλευτές που συμπληρώνουν τη σκέψη και την προσπάθεια των γιατρών. Η Κρήτη είχε καλύτερα αποτελέσματα από το μέσο όρο της υπόλοιπης Ελλάδας. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται στο γεγονός ότι και οι άνθρωποι αντέδρασαν συλλογικά με έναν τρόπο πέρα από τον μέσο όρο τον ελληνικό. Χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια αναγνώριση σε όλους τους νοσηλευτές, στους οδηγούς και στους διοικητικούς που επί 2 χρόνια άοκνα, πολλές φορές χωρίς ρεπό, έκαναν το έργο τους. Η πανδημία ανέπτυξε τόσο την προσφορά μας ως νοσηλευτές, ως επαγγελματίες υγείας και την προσφορά των γιατρών, αλλά ανέδειξε και την ανάγκη τα κράτη, οι φορείς χάραξης πολιτικής υγείας, να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό.